Ο πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με τα γεγονότα να εξελίσσονται συνεχώ. Ενώ τα τελευταία 24 ώρα αναφορικά με την περιοχή του Κιέβου έχουμε ραγδαίε εξελίξει. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Άμυνα τη Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι δυνάμει τη έχουν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο τη περιοχή του Κιέβου από τα ρωσικά στρατεύματα. Ενώ αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι οι Ρώσοι στρατιώτε που αποχωρούσαν δημιουργούσαν μια καταστροφική κατάσταση για του αμάχου, αφήνοντα πίσω του παντού νάρκε. Συνολικά, τα στρατεύματα τη Ουκρανία έχουν ανακαταλάβει περισσότερε από 30 πόλεις και χωριά γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Οι πόλεις που ανακαταλήφθηκαν έφεραν τα σημάδια μαχών πέντε εβδομάδων με καταστραμμένα τεθωρακισμένα οχήματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και δεκάδε πτώματα σκορπισμένα στου δρόμου. Στην Πούχα, μια πόλη βορειοδυτικά τη πρωτεύουσα, Ουκρανοί στρατιώτε χρησιμοποίησαν καλώδια για να τραβήξουν τα πτώματα αμάχων από του δρόμου, φοβούμενοι ότι οι ρωσικέ δυνάμει μπορεί να του άφησαν παγιδευμένου. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχου και απορρίπτει του ισχυρισμού για εγκλήματα πολέμου. Από τότε που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία σε αυτό που αποκαλεί ειδική επιχείρηση για την αποστρατικοποίηση τη γειτονιά τη, η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει ούτε μια μεγάλη πόλη και ανταυτού έχει πολιορκήσει αστικέ περιοχέ, ξεριζώνοντα το 1 τέταρτο του πληθυσμού τη Ουκρανία. Ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντίρ Μιντζελένσκι, προειδοποίησε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία ότι να αρκοθετούν όλη αυτή την επικράτεια. Τα σπίτια, ο εξοπλισμό, ακόμη και τα πτώματα των νεκρών παγιδεύονται με νάρκε, χωρί να παραθέσει στοιχεία. Η Μόσχα στην Ανατολική Ουκρανία εστίασε στην πολιορκία για κατάληψη τη Μαριούπολη. Στρατιωτικοί αναλυτέ πιστεύουν ότι ο Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι αποφασισμένο να καταλάβει την περιοχή αφού οι δυνάμει του απέτυχαν να εξασφαλίσουν το Κίεβο και άλλε μεγάλε πόλει. Η ολοκληρωτική κατάληψη τη Μαριούπολη θα δημιουργούσε μια συνεχόμενη χερσαία γέφυρα από τη Ρωσία στην Κρυμαία την οποία κατέλαβε από την Ουκρανία το 2014. Αλλά η αντίστασή τη έχει επίση συμβολική σημασία κατά τη διάρκεια τη εισβολή τη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμι Φεσέγκο, επικεφαλής τη Ουκρανική Ομάδα Σκέψη Πέντα. Εκτίμησή μα είναι ότι βαδίζουμε προ τερματισμό του πολέμου σε διάστημα λίγων εβδομάδων από σήμερα. Γεγονό που καταδεικνύεται από στρατιωτικέ ενδείξει και συγκεκριμένα από την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων πέριξ του Κιέβου, που σε πολλά σημεία έγινε οικειοθελώ και όχι κατόπιν Ουκρανικών αντεπιθέσεων. Αυτό σημαίνει στην πράξη αποδοχή ήττα από τον ρωσικό στρατό αναφορικά με την κατάκτηση του Κιέβου, το οποίο αναμένουμε κατόπιν συμφωνία να εξαργυρωθεί στον Ντομπά όπου αναμένουμε τελικά οι Ρώσοι να απελευθερώσουν το σύνολο των εδαφών του από την Ουκρανία. Ω επιστέγασμα των παραπάνω, αναμένω σύντομα συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Τελικά η 9η Μαΐου αναμένεται να εορταστεί φέτο με δειθυραμβικού λόγου και παρελάσει στη Μόσχα ω επέτειο όχι μόνο τη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ω υποτιθέμενη νίκη στην Ουκρανία, αφού η Ρωσία θα έχει καταλάβει τη Μαριούπολη και τα εδάφη του Ντόν Πά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.